Βασίλη, σήμερα με πιο καθαρό μυαλό είδες κάτι διαφορετικό? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάτι διαφορετικό? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι διαφορετικό. Για την ακρίβεια, κοιτάζοντας λίγο παραπάνω την αγωνιστική συμπεριφορά, τον τρόπο που στάθηκε στο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ, έχεις πολλά καλά πράγματα να πεις όταν κάνεις, ναι, έτσι λίγο βαθύτερες αναγνώσεις. Έχει πολλά στοιχεία και διαπιστώσεις από τις οποίες μπορεί ο προπονητής του να αντλήσει πίστη ότι η ομάδα του βρίσκεται στη διαδικασία που εκείνος θέλει για να γίνει ομάδα και να συμπεριφέρεται σαν ομάδα και να βελτιώσει την απόδοσή της και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού. Λέω ότι σε σχέση με τον τρόπο που αμήνθηκε ο ΠΑΟΚ, γενικώς σε σχέση με τη συμπεριφορά του χωρίς την μπάλα, ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι έχει κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα, καλύτερα συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν του, δηλαδή με το πώς συμπεριφερόταν στα προηγούμενα παιχνίδια, και κυρίως για μια άμυνα η οποία δοκιμάστηκε αρκετά, ενδεχομένως και περισσότερο και με όγκους, αν το κοιτάξει αυτό κανείς, από μια αντίπαλη ομάδα που έχει την ποιότητα στο επιθετικό κομμάτι, η άμυνα του πιθανόν να πρέπει να εξαιρέσω τον τερματοφύλακά του, γιατί δεν ήταν, αποδείχθηκε πως δεν ήταν ακόμη έτοιμος να διαχειρίζεται τόσο δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή ένα εκτός έδρας παιχνίδι τόσο ωριακής σημασίας. Για ναι, είχε κάποιες εξόδους, ναι, είχε... Ναι, έκανε κακές εκτιμήσεις, ναι, ναι, στις αποφάσεις που έπαιρνε, το οποίο όμως πάλι θα πω, ελπίζω να μην γίνομαι κουραστικός, για έναν ποδοσφαιριστή που πρώτη φορά βρίσκεται στην Ελλάδα, σε μια μεγάλη ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και η οποία φτάνει να παίζει, μόνο ότι συζητάμε για ένα παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής, φτάνει να παίζει την ύπαρξή της σε σχέση με την διεκδίκηση των μεγαλύτερων στόχων, δεν είναι καθόλου απλό αυτό το παιδί να είναι τόσο καλά προετοιμασμένο που να αποδίδει σαν τριαντάρης, ενώ δεν είναι τριαντάρης. Πρέπει να έχει αυτή την προσδοκία ο ΠΑΟΚ, προφανώς πρέπει να την έχει, και γι' αυτό τον επέλεξε και γι' αυτό τον πλήρωσε και ακριβά, ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι που χτίζεται, και αυτή η διαδικασία που τώρα ακολουθείται, δηλαδή το γεγονός ότι αυτό το παιδί μόνο ότι δεν ήταν ψημένο ψήνεται, είναι μια διαδικασία απαραίτητη και φυσιολογική. Θα κάνει λάθη, θα μάθει από τα λάθη, και αυτό λέγεται εμπειρία. Δεν πάει διαφορετικά. Δεν θυμάμαι τερματοφύλακα, και νομίζω ότι έχω παρακολουθήσει τους περισσότερους τερματοφυλακές που γέννησε το ελληνικό πρωτάθλημα στη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών. Δεν θυμάμαι κανέναν, όποιον να συζητήσουμε, όποιον και αν συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για τον κατά τεκμήριο καλύτερο, ας πούμε, που έχουμε δει, όταν θα κοιτάξουμε τον πρώτο του καιρό, θα βρούμε λάθος αποφάσεις που οφείλονταν στην έλλειψη εμπειρίας. Λέω λοιπόν ότι αν εξαιρέσω εκείνον, να εξαιρέσω και μία στιγμή, ειδικά όταν κοιτάζουμε το αποτέλεσμα και το πώς αυτό διαμορφώθηκε, θα πούμε ότι στη φάση της επίτευξης του γκολ του Ολυμπιακού οι δύο ακραίοι μπακ δεν έχουν λειτουργήσει καλά. Ναι. Ο ένας δεν έχει βάλει πίεση με συνέπεια να βγει η σέντρα, ο άλλος δεν έχει κινηθεί αποτελεσματικά, αν θα μπορούσε, με δεδομένο ότι ο επιτιθέμενος έχει ένα πλεονέκτημα, είναι εκείνος που ενεργεί πρώτος και ο αμυντικός αντιδρά στην ενέργεια του επιθετικού. Θέλω να πω, ο Χάμες Ροντρίγκες παίρνει φόρα, κάνει αυτό το άλμα, δεν είναι τόσο απλό για έναν αμυντικό να έχει, πώς να πω, ξεκινήσει την ίδια στιγμή να κάνει το ίδιο άλμα, να έχει μετρήσει τόσο καλά τη σέντρα. Θα μπορούσε να συμβεί, φυσικά θα μπορούσε να συμβεί. Συμβαίνει πάντα? Όχι, δεν συμβαίνει πάντα. Αν όμως αφήσουμε έξω αυτή τη φάση, οι δύο μπακ του ΠΑΟΚ έχουν κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Δελίρατζης για μένα είναι πολύ, και δεν φυσικά αναφέρομαι και στην φάση της επίτευξης του γκολ του Νάρη, φάση για την οποία κανείς πρέπει να πιστώσει μεγάλο κομμάτι και στην ομαδική λειτουργία και την ομαδική τακτική και την ομαδική τεχνική που δείχνει ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση που έχει αλλάξει 15-16 πάσες. Αλλά αν με ρωτήσετε τι θαυμάζω περισσότερο σε αυτή την επίθεση, θα πω την μεταβίβαση του Κουλιεράκη στο Λίρατζι.
Αυτό είναι που κάνει την διαφορά, γιατί παίζει με μια μακρινή μεταβίβαση με ακρίβεια στον χώρο που υπάρχει ένα συμπαίκτης του για να επιτεθεί ένας εναντίον ενός, και είναι μια πάσα που κάνει την διαφορά, ναι. Και είναι ένα παιδί που μας την έχει δείξει ήδη αυτή την ικανότητα, και κάπως έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι έχει εντυπωσιάσει στα πρώτα του βήματα ο Κουλιεράκης, όχι μόνο εμάς τους Έλληνες αλλά και αρκετούς ξένους που τον παρακολουθούν. Λέω λοιπόν ότι ο Λίραντης έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι, και γι' αυτό λέω ότι όταν αρχίζεις και μετράς τα ωφέλη που έχει ο ΠΑΟΚ από αυτή την νίκη, κοιτάζεις και στα πρόσωπα και αναφέρεσαι στον Λίραντζη, στον Κουλιεράκη, σε παίκτες δηλαδή που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω χρόνου παρουσίας στην ομάδα του ΠΑΟΚ μπορεί να μην υπέθετες ότι είναι έτοιμη, μπορεί και να αμφέβαλες για το αν είναι έτοιμη. Μέσα θα βάλω σίγουρα τον Άρη, που μέχρι εδώ λέω, αν βάζαμε άνω τελεία, θα λέγαμε ότι είναι η μεταγραφή που βγαίνει περισσότερο από τις καλοκαιρινές. Όντως. Μέχρι εδώ. Μέσα στην ίδια κουβέντα θα βάλεις και τον Τάντας, που μπορεί να είναι ένα παιδί που έχει υψηλές παραστάσεις, γιατί έχει παίξει την Bayern, αλλά στην Ελλάδα είναι οι πρώτες του φορές σε ντέρμπι, και αυτή ήταν η πρώτη του φορά στο Καραϊσκάκι απέναντι στον Ολυμπιακό. Άρα όλα αυτά όταν τα μετράς βλέπεις και τα επιμέρους ωφέλη που είχε ο ΠΑΟΚ. Μέσα σε όλα αυτά θα βάλω και την πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας που είχε στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, ακόμη και όταν πιέστηκε. Δηλαδή στο διάστημα που δέχτηκε τη μεγαλύτερη πίεση, που ήταν τα λεπτά που προηγήθηκαν και ακολούθησαν τον γκολ του Χάμες Ροντρίγκες, ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερη κυκλοφορία της μπάλας συγκριτικά με τον Ολυμπιακό. Και αυτό συμβαίνει γιατί, δηλαδή στο 15 λεπτό από το 30 μέχρι το 45, ο ΠΑΟΚ έχει ελαφρώς περισσότερο την μπάλα στα πόδια του και την κυκλοφορεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που το έχει δείξει από τα πρώτα παιχνίδια της φετινής σεζόν ο ΠΑΟΚ, και δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα. Ή να το πω ανάποδα, όταν κανείς κοιτάζει αν μια ομάδα δουλεύει αποτελεσματικά με ένα προπονητικό επιτελείο, ένα από τα σημάδια που γυρεύει για να διακρίνει αν η δουλειά βγαίνει είναι το πόσο καλά κυκλοφορεί η μπάλα. Και ο ΠΑΟΚ αυτό το κατάφερε, με συνέπεια να μην επιτρέψει τελικά στον Ολυμπιακό να τον προβληματίσει πολύ με τη δική του πίεση όταν ανέβαινε ψηλά στο τερένο ο Ολυμπιακός και προσπαθούσε να πιέσει στον κάτοχο της μπάλας και να γίνει πολύ επιθετικός στη φάση της άμυνας, ώστε να πάρει την μπάλα και να ξεκινήσει καινούργιες επιθέσεις. Είχε ένα διάστημα αυτό από το 30 μέχρι το 45 που δεν έφτασε σε τελική προσπάθεια, δεν είχε οργανωμένες επιθέσεις, μια φορά δηλαδή έφτασε στα τελευταία 30 μέτρα του τερένου με την μπάλα στα πόδια, και αυτό προφανώς είναι ένα σημάδι αδυναμίας σε σχέση με το πώς διαχειρίστηκε μια κατάσταση πολύ πιεστική. Αλλά πάλι θα πάω στη... είναι, πώς να πω, ένα από τα κλισέ που χρησιμοποιεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου, το trust the process, το να εμπιστεύεσαι τη διαδικασία. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι μια διαδικασία. Δηλαδή, ένας προπονητής έχει λόγους να πιστεύει, όταν πιστεύει στο πλάνο του και στην ομάδα του και στους παίκτες του, ότι την επόμενη φορά που θα βρεθούν σε αντίστοιχη κατάσταση παιχνιδιού, οι ποδοσφαιριστές του θα αντιδράσουν καλύτερα, θα είναι πιο τολμηροί, θα έχουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και θα μπορούν να επιτεθούν ακόμη και όταν πιέζονται από τον αντίπαλο. Στη μεγάλη εικόνα, στην κατάσταση που βρισκόταν ψυχολογικά ο ΠΑΟΚ και με αυτό που σκεφτόταν σε σχέση με το τι θα του συνέβαινε αν έχανε σε αυτό το παιχνίδι, ο τρόπος που έχει διαχειριστεί τον αγώνα, και αναφέρομαι και στο τελευταίο διάστημα, δηλαδή στα λεπτά των καθυστερήσεων που ο Ολυμπιακός βρισκόταν πίσω στο σκορ, ο ΠΑΟΚ πατούσε καλύτερα στο τέρα και διαχειριζόταν την κατάσταση με αρκετή άνεση ψυχολογικά. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει απλά, εύκολα. Μπορεί ένα μέρος της εξήγησης γι' αυτό να κρύβεται στην κόπωση των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού που είχαν τρέξει περισσότερο. Μπορεί. Πρέπει όμως να κοιτάζεις και τι έχει κάνει και η άλλη ομάδα καλά, δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Και λέω ότι ο ΠΑΟΚ εκεί συμπεριφέρεται με μεγάλη αυτοπεποίθηση, με πίστη ότι μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση χωρίς μεγάλο εκνευρισμό, κρατάει το μυαλό του καθαρό και έτσι καταφέρνει
να αντιμετωπίσει μια κατάσταση δύσκολη αποτελεσματικά. Γιατί έπαιζε εκτός έδρας, έπαιζε απέναντι σε μια ομάδα που ένιωθε ότι απομακρύνεται πολύ από την κορυφή και άρα έβγαζε ένστικτο να επιβιώσει, που είχε γίνει πολύ επιθετική, που είχε, έπαιζε με τρεις center four, και όλη αυτή την κατάσταση ο ΠΑΟΚ την διαχειρίστηκε καλά. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα παιχνίδι που έχει πολλά να του, καλά να του πει του ΠΑΟΚ. Φυσικά έχει να του πει και πράγματα να διορθώσει τις αδυναμίες του. Ναι. Ναι. Το ότι δεν είχε έναν center for για να τον φέρει στο παιχνίδι αντί του Ολιβέιρα, ο οποίος έδειχνε κουρασμένος στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού και δεν μπορούσε να, πώς να πω, να ανταποκριθεί, ενώ η υπόλοιπη ομάδα δούλευε για να τον φέρει σε θέση για να επιτεθεί. Είναι μια... Ένα ζήτημα, ναι, βέβαια. Ένα δεδομένο ένα που δεδομένο. Το έχουμε αντιληφθεί, το έχουμε πει, ναι, από τα προηγούμενα παιχνίδια. Το καταλαβαίναμε ότι χρειάζονταν ακόμη έναν for. Κι ας ήταν υγιής και διαθέσιμος ο Μπράντον Τόμας. Εγώ αναφέρομαι σε έναν επιθετικό που έχει χαρακτηριστικά κεντρικού επιθετικού και που ενδεχομένως είναι ο τρόπος που παίζει λίγο διαφορετικός από αυτόν του Ολιβέιρα, ώστε να έχει και εναλλακτικές για το πλάνο στο παιχνίδι του ο ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια. Αν είχε μεγαλύτερο βάθος, ναι, θα είχε δώσει... θα είχε κρατήσει περισσότερη ενέργεια στην ομάδα του ο Λουτσέσκου στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Και αυτό μπορεί κανείς να το πει σε σχέση με το πόσες ήταν οι επιλογές που είχε λόγω και των απουσιών από τραυματισμούς και τιμωρίες ο ΠΑΟΚ. Όλα αυτά προφανώς και είναι, δεν κρύβονται όταν μια ομάδα νικά, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια δεν κρύβονται όταν μια ομάδα νικά. Απ' την άλλη όμως, σε αυτό το παιχνίδι έχει πολύ περισσότερα καλά να δει ο ΠΑΟΚ για να τον γεμίσουν με αισιοδοξία σε σχέση με το πώς πορεύεται και όχι σε σχέση με το τι τελικώς θα πετύχει σε σχέση με τους αγωνιστικούς του στόχους φέτος. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το ξέρει και να το μαντέψει. Το ποια θα είναι η θέση στην οποία θα τερματίσει και ποια η βαθμολογική απόσταση από την κορυφή αν δεν είναι πρώτος. Αυτά όλα κανένας δεν τα ξέρει. Αυτό που κοιτάζεις και που μπορείς πραγματικά να καταλαβαίνεις είναι αν μια ομάδα βελτιώνεται. Στο χθεσινό παιχνίδι, ακόμη και αν κανείς κοιτάξει την αποτελεσματικότητα, και αυτό είναι μια συζήτηση πολύ επίκαιρη σχετικά με τον ΠΑΟΚ και τις ευκαιρίες που δημιουργεί και χάνει, ναι, το γεγονός ότι στη μία φορά που βρήκε την ευθεία πέτυχε γκολ, δείχνει που είναι καλή αποτελεσματικότητα. Δείχνει κάποια πράγματα, σωστά. Μπορεί να ήταν πολύ λίγες σε αριθμό οι τελικές προσπάθειες που έκανε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή λιγότερες συγκριτικά με αυτές που κάνει στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά εδώ είχαμε και μια ευκαιρία να δούμε πώς μπορεί να έρθουν τα πράγματα αν μπαίνουν τα γκολ. Το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει περισσότερα γκολ από όσα αναλογούσαν στα ex goals του, που είναι η πρώτη φορά που του συμβαίνει αυτό στο πρωτάθλημα. Και σε αυτό το μάτσο είχε και νικητής. Δεν λέω ότι τεκμηριώνει τον ισχυρισμό του Λουτσέσκου ότι το κύριο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι χάνει τις καλές ευκαιρίες που δημιουργεί, αλλά είναι και μια εικόνα που αυτό το πώς μας δείχνει πώς είναι όταν ο ΠΑΟΚ είναι ακριβής στις εκτελέσεις. Πόσες φορές θα του συμβεί αυτό δεν ξέρω, να πετύχει γκολ την πρώτη φορά που θα καταφέρει ένας παίκτης του να σημαδέψει την αιστεία. Συνέβη όμως και έτσι. Στα ντέρμπι αυτό βέβαια, μετράει. Πολλές φορές καθορίζει και τη μοίρα του αποτελέσματος η αποτελεσματικότητα των επιθετικών. Ακριβώς. Ωραία. Βασίλη, τώρα βέβαια δεν έχουμε χρόνο να πούμε για το τι με έλεγε ναι από εδώ και στο εξής. Τι σηματοδοτεί αυτή η νίκη, έτσι. Ναι. Ναι, και σίγουρα είναι θέμα συζήτησης αυτό και ο τρόπος που θα την διαχειριστεί ο Λουτσέσκο αυτή την επιτυχία, αλλά νομίζω ότι για μια ομάδα που έχει δοκιμαστεί από την αρχή της σεζόν, αυτή είναι μια καλή ανάσα. Ναι, προφανώς θα κοιτάξουμε να δούμε την αντίδρασή του στο αμέσως επόμενο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα, αλλά λέω ότι πρώτα πρέπει να πάρει και μια ανάσα και να νιώσει και ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές ότι πορεύονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ στη δεδομένη στιγμή. Μάλιστα. Να πω ότι η κουβέντα μας είναι μια προσφορά του Isoflex PU500 που είναι η πιστοποιημένη με την ανώτατη ευρωπαϊκή πιστοποίηση κατά W3 για διάρκεια ζωής έως και 25 χρόνια λύση για την στεγάνωση των ταρατσών από την Isomat. Πάρα πολύ ωραία, Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, πρώτο Θεός. Να είσαι καλά. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ.